είπες? Ρωτάω. Τρέχει τίποτα με σένα και το δικηγόρο? Φυσικά όχι. Πώς σου ήρθε αυτό? Για να τον πληρώνω και μάλιστα πολύ καλά για να θώσει τον Άρη. Πού είναι να τον βρίσκω στην αγκαλιά σου? Αυτό που είδες ήταν κάτι εντελώς αυθόρμητο. Μου είπε τα καλά νέα και χάρηκα τόσο πολύ για τον Άρη που έτρεξα να τον αγκαλιάσω. Όπως τα έκανα για οποιονδήποτε μου έφερνε τόσο ωραία νέα. Μη μου πεις ότι ζήλεψες. Μην κολακεύεσαι τόσο. Δεν συνηθίζω να ζηλεύω. Και ειδικά αυτή την περίοδο που έχω τόσα πολλά πράγματα στο κεφάλι μου. Σωστά. Πώς τόλμησα να σκεφτώ κάτι τέτοιο? Άλλωστε, για να ζηλέψει κάποιος πρέπει να νιώθει κάτι για τον άλλον. Δεν εννοούσα αυτό. Ξέρω τι εννοούσες. Ότι εσύ έχεις τόσα πράγματα στο μυαλό σου. Κι εγώ τολμάω να κάνω όνειρα που δεν θα γίνουν ποτέ πραγματικότητα. Ε, κακό να ονειρεύεσαι. Κι εγώ θα το ήθελα, αλλά δεν έχω τα περιθώρια. Ειδικά τώρα με τέτοια πίεση και τέτοια αγωνία που ξεσπάω σε όποιον βρω μπροστά μου. Ακόμα και στους δικούς μου ανθρώπους. Σε καταλαβαίνω. Έχουν σπάσει τα νεύρα όλων μας. Όμως μετά από καιρό τα νέα είναι καλά. Επιτέλους βρέθηκε η Μάρτης που θα βοηθήσει στην αθώωση του Άρη. Όλα θα πάνε καλά. Το ελπίζω, Αλίκη. Δεν ξέρεις πόσο το ελπίζω. Όσο για μένα, μην ανησυχείς. Ακόμα και αν τα όνειρά μου δεν γίνουν ποτέ πραγματικότητα, θα είμαι πάντα κοντά σου. Γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Τόσο πολύ άργησα. Μπα, κάνα μισά ώρα. Εκτός αν δεν δουλεύει το ρολόι μου. Όχι, εντάξει, μια χαρά είναι, δουλεύει. Τι έπαθες, παραμιλάς? Όχι, απλώς δεν περίμενα να σε βρω τέτοια ώρα εδώ. Συνήθως εγώ ανοίγω το μαγαζί. Σήμερα είπα να κάνω μια εξαίρεση. Εξαίρεση, ε? Ναι, αγόρι μου, εξαίρεση. Αλλά δεν αφήνουμε καλύτερα τη συζήτηση να κοιτάξουμε λίγο τη δουλειά μας. Ενδιαφέρον. Ήρθες πριν από μένα. Έχεις πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Δεν μου έχεις πετάξει τίποτα στο κεφάλι που παραμιλάω. Άρα, εσύ πέρασε μια χαρά χτες το βράδυ. Ε, ναι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χαμογελάει. Και εσύ βλέπω έχεις όρεξη, ε? Όχι ιδιαίτερα. Με αυτόν τον άγγελο που τρεγυρνάει εδώ μέσα, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να είμαι και συνέχεια με τα μούτρα κατεβασμένα. Έχω κουράσει και τη ζένια. Άσε που δεν μαντέχονται κι εγώ πια. Δεν είναι ανώριμος, κυρίες και κύριοι. Μπράβο, αγόρι μου. Από ό,τι βλέπω, συνέρχεσαι. Κι εσύ όμως. Μέρες είχα να σε δω έτσι. Η διάθεσή σου είναι καλύτερη ή κάνω λάθος? Κάπως. Η Μαριάννα φεύγει. Αποφάσισε να φύγει και από την Αθήνα και από τη ζωή μου. Είσαι σίγουρος? Όσο σίγουρος μπορεί να είναι κανείς με τη Μαριάννα. Όχι, εντάξει. Αυτή τη φορά είμαι βέβαιος. Πέρασε το πρωί να με αποχαιρετήσει. Α, έτσι εξηγείται το πρωινό εγκαρτήριο. Και όταν λες να σε αποχαιρετήσει? Πλάκα μου κάνεις. Δεν έβλεπα την ώρα να φύγει. Εντάξει, το ξέρω ότι ακούγεται κάπως σκληρό, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, η σχέση μου με τη Θάλια κρεμόταν από μια κλωστή. Που δεν κόπηκε τελικά. Έτσι φαίνεται. Αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή ήμουνα μέσα στο άγχος. Μόλις έμαθε η Θάλια ότι η Μαριάννα φεύγει, κατάλαβε ότι το κάνει εξαιτίας μου και μου ζήτησε να της πω να μείνει. Τι πράγμα? Αυτό που άκουσες. Αυτό δείχνει βέβαια πόσο σπάνια και ευαίσθητη είναι. Και εσύ τι έκανες? Την έπεισα ότι έτσι θα είναι καλύτερα και για εκείνη και για μας. Ευτυχώς ησύχασε και δεν είχαμε άλλα παρατράγουδα. Μέχρι εδώ ήταν τα δύσκολα λοιπόν. Τα βάσανε όσο τελειώσανε. Και τώρα είσαι ελεύθερος να ζήσεις ευτυχισμένος με τη Θάλια χωρίς φόβους και ανασφάλειες. Η Μαριάννα είναι η κοπέλα που σου έλεγε ότι γνώρισε στο νεκροταφείο. Η Θάλια είναι η κόρη μου. Η Θάλια είναι... Θέλετε να πείτε ότι είστε η μητέρα της Θάλιας? Ναι. Τι σου λέω τόση ώρα, κορίτσι μου? Δεν ήξερα. Δεν είχα ιδέα. Μα πώς να το ξέρεις, κορίτσι μου, αφού πρώτη φορά τη βλέπεις?
Μα τι πάθατε? Εσείς είναι σαν να βλέπετε φάντασμα. Συμβαίνει κάτι? Έγινε κάτι και δεν κατάλαβα. Μιλήστε μου, Θάλια μου, μίλα μου, παιδί μου, τι συμβαίνει? Τίποτα. Τίποτα. Πρέπει να φύγω. Θάλια. Θάλια, περίμενε, παιδί μου. Θάλια, σε παρακαλώ. Θάλια. Πάω να την προλάβω. Άλλο και τούτο πάλι. Τι πάθες τα καλά καθούμενα? Χριστούλη μου, βάλ το χεράκι σου. Γεια σου, Μανουλά. Καλά, στη μου. Τι έγινε? Πώς δεν ο Άρης? Έπρεπε να τον έβλεπες. Όταν του είπα ότι βρήκαμε την Όλγα, φωτίστηκε το πρόσωπό του. Είχα πολύ καιρό να τον δω έτσι. Να ξέρεις πως χαίρομαι. Εγώ να δεις. Τόσο καιρό τώρα πρώτη φορά έχουμε κάτι τόσο χειροπιαστό για να αποδείξουμε την αθωότητά του. Σταθήκαμε πολύ τυχεροί με την Όλγα. Πραγματικά πολύ τυχεροί. Πού είναι? Ποιος? Η Όλγα. Όλγα! Δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Και πού πήγε? Έφυγε. Είπε ότι έχει κάποια δουλειά. Δουλειά? Ναι, μου είπε ότι έχει κάποιες δουλειές να κάνει και έφυγε. Γιατί? Και τι ώρα θα γυρίσει? Μου είπε ότι δεν θα έρθει σήμερα. Αλλά μου υποσχέθηκε πως αύριο το πρωί θα είναι στη δίκη. Όπως συμφωνήσατε. Τι πράγμα? Αύριο το πρωί θα έρθει στη δίκη να καταθέσει. Μου το υποσχέθηκε. Αφού σου το υποσχέθηκε, εντάξει. Σοβαρά μιλάς, να δουλεύεις. Αυτή προκειμένου αντιγλιτώσει θα μπορούσε να σου υποσχεθεί ότι θα πετάξει κιόλας. Και εσύ την άφησες να φύγει? Την είχαμε εδώ μέσα στα χέρια μας και την άφησες να φύγει? Μα την έκανα, παιδί μου. Να την έδαινα. Μου υποσχέθηκε πως θα έρθει στη δίκη. Μην μου επαναλαμβάνεις τα ίδια. Θεέ μου, τι θα κάνω τώρα, πού θα την βρω? Μην ταράζεσαι, παιδί μου. Χάσαμε τη μόνη μας ελπίδα και εσύ μου λες να μην ταράζομαι. Σε κορόιδεψε ότι δήθεν έχει κάτι δουλειές να κάνει και ότι θα έρθει αύριο στο δικαστήριο και εσύ την πίστευες και την άφησες να φύγει. Ξέρεις τι έκανες, ρε μαμά? Δεν με κορόιδεψε. Είμαι σίγουρη. Και εγώ είμαι σίγουρη ότι δεν θα έρθει αύριο. Και φταίς εσύ. Ή μάλλον δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω που σε εμπιστεύτηκα. Δεν έπρεπε να το κουνήσω από εδώ. Αλλά πού να φανταστώ ότι θα τα κατάφερνες έτσι. Τα κατέστρεψες όλα, όλα. Μαμά, είσαι καλά? Συγγνώμη, δεν ήθελα να σου μιλήσω έτσι. Με συγχωρείς, Μανούλα μου, με συγχωρείς. Καταλαβαίνω. Δεν περίμενα να γίνει κάτι τέτοιο και θόλωσα. Δεν ήθελα να σου... Μη μαγίζεις! Πάρ' τα χέρια σου από πάνω. Γιατί με κοιτάζεις έτσι, δεν συμφωνείς? Ότι μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος με τη Θάλια χωρίς φόβους και ανασφάλειες. Ακριβώς. Δεν ξέρω. Αυτό θέλω κι εγώ, αλλά... Τι άλλα? Δεν έχει άλλα. Καιρός είναι να στεριώσεις και εσύ κάπου. Δεν λέω καλό, εντάξει το γύρω-γύρω, αλλά άμα βρεθεί η γυναίκα που σου μιλήσει εδώ, όλα τα άλλα είναι. Το ξέρω. Και είμαι σίγουρος ότι θέλω να περάσω τη ζωή μου με τη Θάλια, αλλά φοβάμαι, Χρήστο. Τι πράγμα? Τη Μαριάννα. Μα αφού φεύγει. Ναι. Αλλά κρατάει ένα χαρτί που μπορεί να γυρίσει ανά πάσα στιγμή την παρτίδα. Τι εννοείς? Ότι μπορεί να φεύγει τώρα, αλλά δεν μου εγγυάται κανείς ότι θα μείνει μακριά μου. Ίσως κάποια στιγμή της έρθει και γυρίσει πίσω. Στην Αθήνα μπορείς, εσένα όμως όχι, γιατί ξέρω ότι δεν έχει καμία τύχη αφού της το ξεκαθάρισες. Δεν λέω ότι θα μου πει να τα ξαναφτιάξουμε, αλλά μπορεί να επιστρέψει με απαιτήσεις. Τι απαιτήσεις? Να αναγνωρίσω το παιδί, να το φροντίσω. Οτιδήποτε μπορεί να της έρθει στο μυαλό. Κάτσε, ρε Σταύρο, άμα ήθελε κάτι τέτοιο, θα σε ζόριζα από τώρα. Αφού στην ουσία παρετείται, γιατί να το κάνει κάποια άλλη στιγμή? Τώρα. Τώρα μου ζητάς να τετραγωνίσω τον κύκλο. Μπορείς να είσαι σίγουρος με τις γυναίκες. Και ειδικά με τη Μαριάννα, που είναι ο ορισμός του κυκλοθυμικού ατόμου. Σήμερα έτσι, αύριο αλλιώς. Μπορεί ξαφνικά να ξυπνήσει ένα πρωί και να αλλάξει γνώμη. Και όπως έφυγε, να την ξαναδώ μπροστά μου. Εντάξει, αυτό που λες για τις γυναίκες το καταλαβαίνω. Και είναι και αυτό που μας τρελαίνει εδώ που τα λέμε. Και σύμφωνοι ότι η Μαριάννα είναι κυκλοθυμική. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για μία απλή υπόσχεση. Για να σηκωθεί να φύγει και να τα αφήσει όλα πίσω, πάνω απ' όλα το έχει πάρει απόφαση. Το ελπίζω. Και ξέρεις ότι όσο και αν λέμε ότι οι γυναίκες είναι λίγο φτερό στον άνεμο, είναι να μην πάρουν μία απόφαση. Έτσι και την πάρουν πιο τελεσίδικες και από το εφετείο. Μακάρι, ρε Χρήστο, να είναι έτσι. Αλλά όπως και να έχει, εγώ δεν θα ησυχάσω πραγματικά. Με αυτό το φόβο θα ζω.
Μήπως ξυπνήσει ένα πρωί η Μαριάννα και της έρθει ξαφνικά και φέρει τα πάνω κάτω. Και τότε, ούτε θέλω να σκέφτομαι τι μπορεί να συμβεί. Φαλιά. Φαλιά, περίμενε. Άκουσέ με, σε παρακαλώ. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Κι όμως συμβαίνει. Για σένα, λοιπόν, μου έλεγε η μητέρα μου. Εσένα γνώρισε στο νεκροταφείο. Που σε παράτησε κάποιος και είσαι έγκυος το παιδί του. Δεν είναι δυνατόν. Θα τρελαθώ. Και το παιδί που περιμένεις είναι... Δεν ξέρεις πόσο θα ήθελα να σου απαντήσω όχι. Να σου πω πως το παιδί που περιμένω είναι κάποιο άλλο. Αλλά δεν θα με πίστευες, έτσι δεν είναι? Το ξέρει. Δεν είχα σκοπό να του το πω, αλλά του το είπε η Άννη. Της είχα ζητήσει να μην του πει τίποτα. Αλλά πίστευε πως έπρεπε να το ξέρει. Υποτίθεται ότι δεν θα μάθαινες τίποτα. Θα έφευγα και θα ήταν όλα εντάξει. Αλλά δεν περίμενα... Πού να φανταστώ ότι η γυναίκα που με βοήθησε όταν λιποθύμησε στο νεκροταφείο ήταν η μητέρα σου. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω για όλα. Αν δεν είχα πάρει κατά λάθος το μαντήλι της, δεν θα ξαναγύριζα να της το δώσω πίσω. Και δεν θα το μάθαινες ποτέ. Συγχώρεσε με, Θάλια, σε παρακαλώ. Το ξέρεις ότι δεν θέλω να χαλάσω τη σχέση σου με τον Σταύρο. Λυπάμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Κι εγώ. Αλλά δεν ξέρω ποιο να πρωτολυπηθώ. Εσένα που περιμένεις το παιδί του ή εμένα που τον πίστεψε και με κορόιδεψε. Αχ, Θεέ μου, πώς μπόρεσε να μου το κάνει αυτό, πώς μπόρεσε. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Είναι αλήθεια αυτά που με είπε η μητέρα μου? Ποια? Ότι σου είπε να μην το κρατήσεις, αλλά εσύ δεν δέχτηκες και αποφάσισες να αναλάβεις την ευθύνη μόνη σου. Ναι, είναι. Γι' αυτό και αποφάσισα να φύγω. Εσύ, λοιπόν, θα έφευγες. Εγώ δεν θα μάθαινα τίποτα και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Μπράβο, Σταύρο. Ωραία τα κανόνισες. Μη θυμώνεις μαζί του, σε παρακαλώ. Ο Σταύρος σε αγαπάει. Φαντάσου δηλαδή και να μην μ' αγαπούσε. Για σένα το έκανε, είμαι σίγουρη. Για να προστατεύσει τη σχέση σας. Ήξερα ότι αυτό το παιδί θα ήταν ένα ξεπέραστο εμπόδιο ανάμεσά σας. Γι' αυτό μου ζήτησε να με το κρατήσω. Ο σκοπός, δηλαδή, αγιάζει τα μέσα. Αυτό μου λες? Δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς, Θάλια. Ο Σταύρος αγαπάει και τρέμει για να μην σε χάσει. Κι εγώ θα έκανα οτιδήποτε άλλο μου ζητούσε για να μην σας κάνω κακό. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να σκοτώσω το παιδί που έχω μέσα μου. Συγχώρεσέ με, Θάλια. Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ. Δεν υπάρχει λόγος να σας συγχωρήσω για τίποτα. Η μόνη που δεν φταίει σε αυτή την ιστορία είσαι εσύ, Μαριάννα. Μόνο εσύ. Έτσι είναι, Θάλια. Μόνο εγώ δεν φταίω. Γι' αυτό και θα είμαι εγώ η κερδισμένη. Και ο Σταύρος θα γίνει δικός μου. Δικός μου για πάντα. Για πάντα. Μη μαγίζεις, είπα! Μη μ' αγκαλιάσεις. Δεν το αξίζω. Τι να
αυτά που λες. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Δεν έπρεπε να σου μιλήσω, έτσι έκανα λάθος. Εσύ αξίζεις πολλά, πάρα πολλά. Κάνω κακό στη ζωή σου. Μόνο κακό. Αυτό να μην το ξαναπείς. Δεν είναι αλήθεια. Είναι. Κακό σου κάνω. Έχεις δίκιο να ντρέπεσαι για μένα. Εγώ ντρέπομαι για τη μάνα μου. Επειδή σου είπα ότι έκανες ένα λάθος, νομίζω ντρέπομαι για σένα. Είναι λάθος. Όλα. Όταν ήρθε αυτός ο δικηγόρος, είδα πως ταράχτηκες. Δεν ήξερες τι να του πεις. Δεν ήθελες να μάθει ότι ήμουν στην κλινική. Γι' αυτό του είπα ότι ήρθα για λίγες μέρες. Δεν είναι ότι δεν ήθελα να το μάθει. Αλλά δεν υπήρχε λόγος να το εξηγώ τι και πώς. Ούτε ήταν η κατάλληλη στιγμή. Δεν ήθελες να το πεις στον Άρη. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά δεν είχα ακόμα την ευκαιρία να μιλήσω στον Άρη για σένα. Δεν το έκανα την αρχή, είναι αλήθεια. Και τώρα πρέπει να βρω έναν τρόπο να το κάνω. Φοβάσαι όμως. Γιατί δεν ξέρεις πώς θα το πάρει ο Άρης. Δεν φοβάμαι τίποτα τέτοιο. Δεν είναι ο Άρης το πρόβλημά μου. Αλλά ο πατέρας του. Ο πατέρας του. Ήταν αντίθετος με τη σχέση μας από την αρχή. Δεν πιστεύει ότι αγαπά το γιο του, αλλά νομίζω ότι το θέλω για τα λεφτά του και το όνομά του. Έχει τη χειρότερη άποψη για μένα. Και φοβάμαι ότι άμα μάθει ότι ήσουν στην κλινική, θα το χρησιμοποιήσει για να μας χωρίσει. Είδες λοιπόν. Έχω δίκιο. Για ποιο πράγμα. Σου κάνω κακό. Σου καταστρέφω τη ζωή σου όσο είμαι πλάι σου. Δεν θα είσαι ποτέ ευτυχισμένη μαζί μου. Γι' αυτό θα φύγω. Θα φύγω. Μην το ξαναπείς αυτό, άκουσες. Εγώ σε περίμενα πώς και πώς να έρθεις στο σπίτι. Ονειρευόμουν ότι θα είσαι πάλι κοντά μου. Δεν σε βλέπω να χαμογελάς και εσύ μου λες ότι θες να φύγεις. Δεν μπορεί, μάτια μου, δεν μπορεί. Έτσι πρέπει να γίνει. Δεν θέλω να με μόδιο άλλο. Πρέπει να σε αφήσω να ζήσεις. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα, δεν το βλέπεις. Δεν θέλω να σε ξανακούσω, να λες τίποτα τέτοιο. Εντάξει. Μόλις αθωθεί ο Άρης και ηρεμήσουμε, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να του μιλήσω για σένα. Θα το εξηγήσω όλα και θα με καταλάβει. Και αν ο Άρης φοβηθεί και αν δεν το δεχτεί. Τότε σημαίνει ότι έκανα λάθος. Αν δεν το δεχτεί και αφήσει τον πατέρα του να το χρησιμοποιήσει εναντίον μας, θα πει ότι δεν με αγαπάει πραγματικά. Και ότι δεν με αγάπησε ποτέ. Πάλι είσαι εδώ. Είχαμε πει ότι θα πηγαίναμε για φαγητό. Και το κινητό κλειστό, παράξενο. Ήρθε. Όχι ακόμα. Και σε λίγο αρχίζουμε. Πώς την ευχή είναι, γιατί αργεί. Δεν ξέρω. Τηλεφωνώ στην Χριστίνα και δεν απαντάει. Είστε και δύο στα καρφιά. Χαλαρώστε λίγο. Η Χριστίνα θα έρθει και θα φέρει μαζί της και την Όνα. Το καλό που της θέλω. Τι σας έλεγα. Επιτέλους, γιατί αργήσατε. Πάω να μιλήσω στην Όλγα. Δεν είναι εδώ. Τι θα πει αυτό.
χθες ήταν σπίτι μου. Έφυγε γιατί είχε κάτι δουλειές, σας λέει πότε θα έρθει. Έφυγε. Σου είχα πει να μην την αφήσεις από τα μάτια σου. Το ξέρα. Το ξέρα. Ήμουν σίγουρος. Θα τα κάνατε θάλασσα. Μου υποσχέθηκε ότι θα έρθει και θα καταθέσει. Υποσχέθηκε. Και συνομίζεις θα το έκανε. Είναι δυνατόν να είσαι τόσο αφελής. Ηρέμησε, πατέρα. Την ερεμήσω. Υποτίθεται την είχε από κοντά, την έφερε σήμερα εδώ, κοίτα τι έκανε. Άφησε την πιο σημαντική μάρτυρα να φύγει μέσα από τα χέρια μας. Έπρεπε να μην την αφήσεις να φύγει από το σπίτι σου. Έπρεπε να την κρατήσεις εκεί για να είμαστε σίγουροι ότι θα έρθει να καταθέσει. Βρε Χριστίνα, αφού είδες πόσο φοβισμένη ήταν και πόσο κόπο κάναμε για να την πείσουμε. Το είδα, αλλά τι να έκανα. Δεν μπορούσα να τη δέσω. Είπε ότι είχε κάτι δουλειές και ότι θα έρχονταν να... Πάρες και ένα μέρος να κρυφτεί και εσύ την άφησες. Έπρεπε να πας μαζί της. Δεν έπρεπε να την αφήσεις ούτε στιγμή από τα μάτια σου. Η ζωή του Άρη εξαρτάται από αυτή τη γυναίκα. Δεν το έχεις καταλάβει. Σταματήστε επιτέλους. Η Χριστίνα ξέρει πόσο σημαντική είναι η κατάθεση της Όλγας. Και είμαι σίγουρος ότι και η Όλγα το έχει καταλάβει. Και θα έρθει. Θα το δει. Άρχεται η συνεδρίαση. Κανονικά σήμερα είναι η απολογία του κατηγορουμένου. Αλλά ο κύριος συνήγορος υπεράσπισης υπέβαλε χθες το αίτημα να καταθέσει ένας ακόμη μάρτυρας, το όνομα του οποίου δεν υπήρχε στον αρχικό κατάλογο. Περί τίνος πρόκειται, κύριε συνήγορε? Εντοπίσαμε μία μάρτυρα, κύριε πρόεδρε. Η κατάθεση της οποίας είναι μείζωνος σημασίας για την έκβαση της υποθέσεως. Με ποιον τρόπο? Θα επιβεβαιώσει όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος και θα ρίξει φως στα όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο το βράδυ που πέθανε ο Μιχάλης Ιωαννίδης. Αυτό θα το διαπιστώσουμε. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης, οπότε να προσέλθει η Όλγα Γκαλίνκα. Όλγα Γκαλίνκα. Όλγα Γκαλίνκα. Έχει προσέλθει η μάρτυρα, κύριε συνήγορε, ή αδίκως καθυστερούμε τη διαδικασία? Ήδη θα έπρεπε να είμαι εδώ, κύριε πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε, νομίζω πως όλα αυτά είναι χάσιμο χρόνο. Δεν υπάρχει καμία μάρτυρας. Απλά η υπεράσπιση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να αναβληθεί η απολογία του κατηγορουμένου. Και γιατί να επιδιώξουμε κάτι τέτοιο, κυρία συνάδελφε? Για να κερδίσετε χρόνο. Ένας Θεός ξέρει γιατί. Αρκετά, κύριε συνήγορη. Αρκετά. Παρακαλώ να κληθεί άλλη μια φορά η μάρτυρας και αν δεν προσέλθει, θα προχωρήσουμε στην απολογία του κατηγορουμένου. Παρακαλώ, ησυχία. Όλγα Γκαλίνκα. Ας προχωρήσουμε στην απολογία. Αρκετά καθυστέρησαμε. Κατηγορούμενε, σήκω. Όλγα Γκαλίνκα. Εδώ. Βράδυ της 24ης του μηνός Μαρτίου. Πού είσαστε, Μάρτυρες, θυμάστε? Μάλιστα. Πήγα στο νοσοκομείο να φροντίζω έναν άρρωστο κύριο. Είπατε να φροντίσετε? Μάλιστα. Ήμουν στο κόμμα. Ήρνω καφέ στην παραλία. Τη θάλασσα βοηθά να ξελαμπικά. Έλα, έλα, θα σου κάνει καλό. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά δεν γίνεται. Γιατί? Έχω μια δουλειά εδώ. Μπορεί η κατάθεση της μάρτυρος να μην απέδειξε περίτρανα την αθωότητα του κατηγορουμένου. Έθεσε όμως πολλές αμφιβολίες για την ενοχή του. Σου ψάχνω από χθες το βράδυ. Κόντεψα να τρελαθώ από την ανησυχία μου. Τι έγινε?